Πάμε και στην τελευταία μας είδηση για σήμερα. Θα μας πεις γιατί οι άνθρωποι κοκκινίζουμε όταν ντρεπόμαστε. Ναι, ωραία. Αυτή είναι μια ωραία έρευνα. Λοιπόν, γιατί κοκκινίζουμε. Λοιπόν, ο Δαρβίνος είχε πει ότι το κοκκίνισμα όταν κοκκινίζει ο άνθρωπος είναι το πιο ανθρώπινο χαρακτηριστικό, η πιο ανθρώπινη έκφραση. Από τις εκφράσεις του ανθρώπου, αυτή θεωρείται η πιο ανθρώπινη έκφραση. Μας κάνει, είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους περισσότερο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουν αναπτυχθεί δύο, δεν ξέρουν οι επιστήμονες τι είναι, και το ψάχνουν. Έχουν αναπτυχθεί δύο θεωρίες, μία την οποία στηρίζει ο Δαρβίνος, η οποία λέει ότι κοκκινίζουμε, κοκκινίζει το μάγουλά μας, από ντροπή, ας πούμε, ως αντίδραση στο τι πιστεύουμε ότι σκέφτονται οι άλλοι για μας. Όταν δηλαδή θεωρούμε ότι κάποιος σκέφτεται κάτι για μας, είτε θετικό είτε θετικό οτιδήποτε, μια αντίδραση είναι να κοκκινήσουμε. Υπάρχει δεύτερη θεωρία, η οποία λέει ότι απλά κοκκινίζουμε όταν νιώθουμε εκτεθειμένοι σε κάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ πήγαν μια απλή, ας πούμε, μέθοδο για να κάνουν ένα έρευνα. Βάλανε ανθρώπους να τραγουδήσουν σε καραόκι. Και εκείνη την ώρα κάνανε μελέτες στον εγκέφαλό τους, δηλαδή μελετούσαν την εγκεφαλική τους δραστηριότητα. Και τραγουδώντας οι άνθρωποι αυτοί κάποια τραγούδια, τα οποία φρόντισαν να επιλέξουν τραγούδια τα οποία θα τους άφηναν, ας το πούμε αυτό που λέμε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, εκτεθειμένους. Μια τεχνική, όπως λένε, ειδική τεχνητού εξευτελισμού, mm-hmm. να το πω έτσι. Λοιπόν, ήδη παιδικά τραγούδια από παιδικές ταινίες, από το Frozen, κάποιες ταινίες, ή κάποια τραγούδια που μπορεί να είναι αστεία, να νομίζεις ότι θα γελάσει κάποιος μαζί σου. Ίσως κάποια τραγούδια που είναι απαιτητικά και θα μπορούσες με τις δυνατότητες που έχεις να τα αντιμετωπίσεις. Τους βάλα τραγουδίσουν και είδανε βάσει της εγκεφαλικής δραστηριότητας ότι ισχύει η δεύτερη θεωρία. Ότι δηλαδή κοκκινίζουμε όταν απλά νιώθουμε εκτεθειμένοι. Άρα νιώθουμε, το έτσι, κόκκινο σίγουρα είναι το χρώμα της ντροπής. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς. Μπράβο. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εσείς. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα.